Οι αγρότες σήμερα κατεβαίνουν στην Αθήνα για τα αιτήματά τους, που είναι όμως αιτήματα και όλου του λαού. Δηλαδή τα φτηνά και ποιοτικά προϊόντα στο ράφι αφορούν όλο το λαό. Γι' αυτό και σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα ο λαός της Αθήνας πρέπει να είναι κάτω στο δρόμο. Πρέπει να είναι κάτω οι επαγγελματίες που στενάζουν από τη φορολογία, οι συνταξιούχοι που τους κόβουν χρόνο με το χρόνο τη σύνταξη, που τους θερίζουν με τα φάρμακα, με το κόστος ζωής, οι εργαζόμενοι που και αυτοί έχουν διεκδικήσεις και αυτοί έχουν λαϊκές οικογένειες και βλέπουν τα αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής. Αλλά και ένας δεύτερος. Επιτρέψτε μου, και ένας δεύτερος λόγος που πρέπει να κατέβει ο λαός της Αθήνας σε 6.30 ώρα στο Σύνταγμα είναι ποιος. Πρέπει να ιτηθεί η γραμμή της κυβέρνησης που λέει ότι κάτω από τον μπαμπούλα του δημοσιονομικού κόστους θα δίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν δίνει τίποτα στο λαό. Ο κύριος, τέλος πάντων, η κυβέρνηση, λέω γενικότερα, πρέπει να απαντήσουν στο εξής. Γιατί δίνουν 500 εκατομμύρια για αφορολόγητο πετρέλαιο στους εφοπλιστές και δεν δίνουν στους αγρότες που κάνουν έναν αγώνα επιβίωσης. Πρέπει να απαντήσουν σε αυτό. Γιατί ενώ μιλάνε για δημοσιονομικό κόστος, αυτή τη στιγμή πήραν ένα δίθεν έκτακτο μέτρο φορολόγησης των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που αντιστοιχεί σε 84.000 ευρώ κατά μέσο όρο στην κάθε εταιρεία. Και την ίδια στιγμή τσακίζουν και γονατίζουν τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες. Αυτή η γραμμή λοιπόν πρέπει να ιτηθεί και μπορεί να ιτηθεί με το λαό στο δρόμο. Με το λαό κάτω στο Σύνταγμα σήμερα, ως αλληλεγγύη στους αγρότες, αλλά και ως απόφαση αγώνα για τη δική τους τη ζωή. Και νομίζουμε ότι σήμερα το κέντρο της Αθήνας να μην είναι απροσπέλαστο. Να κατέβει ο κόσμος στο Σύνταγμα, να κατέβει ο κόσμος με όλους τους τρόπους και να εκφραστεί ένα μεγάλο ποτάμι, αυτό που λέγανε οι αγρότες, τα ριάκια να γίνουν ένα μεγάλο ποτάμι, γιατί η νίκη στον αγώνα των αγροτών θα δώσει και θα ανοίξει δρόμο μετά και για αντίστοιχες διεκδικήσεις και νίκες και σε άλλες κατηγορίες, και έχει πολύ μεγάλη σημασία.